Καλησπέρα Παντελή. Καλησπέρα Αλέξη, καλησπέρα Χρήσανθε. Το πρόλαβε, έτσι δεν είναι, τον αγκάμψω. Ναι, θα ήθελα να δώσω και χαιρετισμού στον Αντώνη και στον Νταβίτ που μας ακούνε. Και να του πω κάτι του Νταβίτ. Αμίγκο έρεσουν γουγκαθών. Τι είναι αυτό, πάρ' το Σαριόγλου λίγο ξανά. Δεν πιστεύω να κάνει μια βρισιά. Για πες το πάλι, Αμίγκο, φίλε. Ναι, Αμίγκο. Έρεσουν γουγκαθών. Έρεσουν χουγκεσόν. Το χουγκεσόν πες μας. Πεκτάρα. Ναι. Είσαι πεκτάρα, σημαίνει. Αυτό. Βλέπαμε τώρα βιντεάκια, απίστευτο τελείωμα. Και με το φοβερό τελείωμα που είχε κάνει στο 2-2 με τον Μπάουκ, στο Βικελίδη, την ισοφάριση, το 1-1. Τι θυμάσαι, φαντάζομαι και εσύ, με το κατέβασμα και το εκπληκτικό σου με το αριστερό στο γάμα. Είμαι τυχερός, γιατί ήμουνα στην ομάδα τότε και ήταν από τους ποιοτικούς, αν όχι ο πιο ποιοτικός μαζί με τον Τάτο. Συμπαίχτες που είχα ποτέ μου. Είναι μεγάλη παιχτάρα. Ναι. Και αν δεν είχε τα θέματα με τα γόνατα, θα έκανε ακόμα περισσότερο. Τα θέματα είχε και από μικρός, γι' αυτό έφυγε από εκεί που ήταν. Ναι. Εντάξει, για όσους δεν το Παντελή, για όσους δεν το θυμούνται, φαντάζομαι ότι περισσότεροι το θυμούνται, ο Νταβίτ ανδρώθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτη. Δεν είναι κανένα τυχαίο. Δηλαδή, στην ομάδα τη Μαδρίτη και μάλιστα με πολύ μεγάλε προοπτικέ ω πιτσιρικά. Να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά δυστυχώ προδόθηκε από τα γόνατά του. Δεν είναι αυτό που είπα τελικά. Δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα άμα δεν είχε τα ζητήματα αυτά. Αλλά ένα πάρα πολύ καλό φόρ που πέρασε από το ελληνικό πρωτάθλημα. Α επιστρέψουμε στην σκληρή πραγματικότητα τώρα. Αγκάνθο δεν έχει ο Άρης, αλλά νομίζω Παντελή ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα φέτος για τα δεδομένα της Football League. Ναι, ισχύει αυτό. Το έχει δείξει και σε κάθε παιχνίδι που αγωνίζεται ότι το στερή είναι για παραπάνω. Και γι' αυτό είναι κιόλας και το φαβορί για την άνοδο. Πάντως εσείς κάνατε μια νίκη την περασμένη αγωνιστική που έκανε θόρυβο. Και μάλιστα ανέβασες και ένα πάρα πολύ εύστοχο σχόλιο στο προσωπικό σου λογαριασμό ότι εσείς πήγατε για καρναβάλι πήγατε, αλλά το διπλό φέρατε από την Παναχαϊκή. Έτσι ακριβώς. Και εμείς πήγαμε έναν αέρα, εντάξει, ας πάμε να παίξουμε, ευχαριστούμε και ό,τι βγει. Έγινε και το καρναβάλι ευκαιρία, μια χαρά μας έκατσε και τελικά πήραμε το διπλό, ναι. Τώρα τη φωτογραφία με το σκόρ την κανόνισες, έτσι. Ναι, ήμουν κοντά εκεί, γιατί λέω σίγουρα θα τραβήξουν φωτογραφία. Κοίταξε, δεν μας ενοχλούν αυτές οι φωτογραφίες. Την Κυριακή δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Μας καταλαβαίνεις εσύ, μας νιώθεις, έχεις περάσει από εδώ. Πάντως είναι ένα παιχνίδι που πάτε νομίζω με την ίδια λογική που πήγατε και στην Πάτρα, έτσι. Ένα παιχνίδι που πάτε να το ευχαριστείτε και ό,τι βγει. Κοιτάξτε, το νέο χρόνο έχουμε κάνει μια καινούργια αρχή. Είμαστε πολύ καλύτεροι σε όλους τους τομείς. Ναι. Και πιστεύω θα πετύχουμε το στόχο μας, που είναι βέβαια μια εύκολη παραμονή και από εκεί πέρα μια καλή πορεία. Και τώρα, όπως είπε την Κυριακή, είναι άλλο ένα παιχνίδι όπως αυτό που μας πέρασε. Mm-hmm. Θα πάμε να παίξουμε μπάλα, να το ευχαριστηθούμε. Αν και είδα βροχές, δεν ξέρω κατά πόσο θα παίξουμε μπάλα εμείς και ο Άρης. Ναι. Αλλά με αυτό το σκεπτικό πάμε εμείς, όπως το είπατε ακριβώς. Ναι, δυστυχώς το γήπεδο του Αιγινιακού, όταν ο καιρός δεν είναι καλός, δεν ευνοεί για να παίχτε ποδόσφαιρο. Πάλι θα πάμε για μια λασπομαχία, δηλαδή, αν είναι έτσι. Έτσι ακριβώς. Πιστεύω θα κρυθεί στη δύναμη, στις μονομαχίες, στο πάθος και στις λεπτομέρειες. Εντάξει, για σένα δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια, Παντελή, που παίζεις κόντρα στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Πώς είναι όμως να παίζεις, γιατί ήσουν από μικρό παιδάκι, από πάρα πολύ μικρή ηλικία στον Άρη, είσαι πολλά πράγματα, πήρες τίτλο, δεν είναι και λίγα αυτά που πέρασες. Εντάξει, υποκειμενικά τη δουλειά που κάνεις, εκείνη τη στιγμή δεν βλέπεις χρώματα και συναισθήματα και τίποτα. 90 λεπτά είναι, δίνεις όλα και ό,τι βγει, έτσι είναι. Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς, είναι η δουλειά σου. Ναι, σωστά. Ποια βλέπεις ότι είναι η μεγαλύτερη διαφορά του φετινού Άρη? Κοιτάξτε, αυτό που είχα πει, οι διαφορές που βλέπω είναι ότι πέρσι ο Άρης πάλι είχε πολύ ποιοτικό ρόστερ. Μην πω και πιο ποιοτικό από το φετινό, σαν ονόματα. Σαν ονόματα, ναι. Ονόματα. Δεν έχεις άδικο. Αλλά το θέμα αυτό είναι ότι δεν δεθήκανε αυτοί οι παίχτες. Ποτέ δεν έγινε ομάδα ο Άρης πέρσι. Είχε... πάντα βασιζόταν σε κάποια ατομική ενέργεια ή σε λάθος του αντιπάλου, ποτέ δεν ήταν ομάδα. Φέτος βλέπω ότι είναι ομάδα, ότι κρίνει τον αντίπαλο, ότι πάνε όλοι μαζί από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Αυτή εδώ είναι η διαφορά. Πιστεύεις, αρκετοί ξέρεις τι λένε, ότι θα το καταλάβεις και καλύτερα εσύ, γιατί νομίζουν και οι θέσεις σου, ότι ο Άρης πέρσι, πέρα από τις όποιες διαφορές είχε στις όποιες θέσεις, δεν είχε τα δύο αμυντικά χαφ που έχει φέτος. Και ότι ο Μουμίν με τον Ιντζόγλου βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ την ομάδα, καταρχήν να κρατάει πίσω το 0.
Ο Άρης έχει δεχτεί 5 γκολ σε 16 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, το άλλο με τον Αχαρναϊκό. Και τον έχουν βοηθήσει πάρα πολύ αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές στο χώρο του κέντρου. Δεν ξέρω αν συμφωνήσετε και το λέω γιατί είναι και η θέση εκεί, στο χώρο του κέντρου, κινείσαι κι εσύ. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Φυσικά θα συμφωνήσω. Τα αμυντικά χαφ είναι οι αφανείς ήρωες κάθε ομάδας. Κάνουν την αθόρυβη δουλειά που λέμε. Άμα μια ομάδα δεν έχει καλά αμυντικά χαφ, δεν πάει καλά και γενικά η ομάδα. Έτσι είναι. Δηλαδή φέτος κάνουν τη διαφορά, πιστεύω, αυτοί οι παίχτες. Ειδικά ο Μουμέν μου αρέσει πάρα πολύ, τον παρακολουθώ. Είναι και έμπειρος, βέβαια, είναι 30 χρονών. Ναι. Και κάνει πολύ καλή δουλειά. Άρα θα έχεις δύσκολο έργο. Κοιτάξτε, εμένα το έργο μου είναι να κόβω, όχι να... να μοιράζω. Οπότε το δύσκολο έργο θα έχουν τα δεκάρια μου. Εγώ θα έχω το ανασταλτικό κομμάτι. Πάλι δύσκολο έργο θα είναι, εννοείται. Έτσι. Εντάξει, υπάρχουν αρκετοί ποιοτικοί παίκτες. Νομίζω ότι πιο φόκους οι περισσότεροι, εντάξει, πέφτουν τα φώτα εκεί, είναι στον Πλατέλα. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Ναι. Mm-hmm. Το κλειδί είναι ο Βαγγέλης. Δηλαδή κλείνει προς τα μέσα, κρατάει μπάλα παραπάνω, έχει τον αέρα, έχει την εμπειρία. Εννοείται ότι ξέρει και πολύ μπάλα. Πιστεύω είναι το κλειδί και άμα κλείσουμε το Βαγγέλη, ίσως μπορέσουμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Άμα τον αφήσουμε να κάνει το παιχνίδι του, δύσκολα είμαστε. Συμφωνείς ότι ένα θετικό για τον Άρη επιπλέον και αρνητικό βέβαια για όλους αντιπάλους είναι το γεγονός ότι πλέον έχει έρθει και ένας ακόμα ποιοτικός παίκτης που δεν υπήρχε πριν, ο Χαντί, που εγώ θεωρώ ότι μπορεί και σε πολλές φάσεις τον βλέπουμε να βοηθάει στην απελευθέρωση του Πλατέλα. Γιατί πριν, όπως έλεγες, πέφτανε σε κάποια μάτσα τελευταίες 5-6 αγωνιστικές πριν έρθει ο Χαντί, πέφτανε όλοι πάνω στον Πλατέλα και δυσκολεύονταν πάρα πολύ ο Άρης. Θεωρείς ότι ο Χαντί μπορεί να τον απελευθερώσει εντελώς ποδοσφαιρικά? Ναι, είναι αυτό που λες. Δηλαδή όταν έχει στο νου σου, όταν δηλαδή με αφομιλήσει ο προπονητής μου και θα μου πει ξέρεις τι, έχεις ένα κλειδί παίχτη, κλείς το να θα πω, οκ, το μυαλό μου είναι εκεί. Άμα μου μιλήσει και μου πει ότι ξέρεις τι, έχεις δύο καλούς, έχεις τρεις καλούς, εκεί πέρα όλη η ομάδα πρέπει να αναπροσαρμοστεί με βάση αυτούς τους παίχτες. Και έτσι γίνεται πιο δύσκολο το έργο, όπως το είπα, το ακριβώς. Και βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω πώς το εξηγείς εσύ. Ο Άρης είναι φυσικά πρώτος από την πρώτη αγωνιστική φέτος. Έχει ένα σημαντικό προβάδισμα για την άνοδο. Και όλο αυτό το έχει πετύχει, Παντελή, χωρίς έχοντας ένα εμφανές πρόβλημα σε πολλά παιχνίδια στο σκοράρισμα. Παίρνει πολλά γκολ από στατικές φάσεις. Βρίσκει βέβαια τον τρόπο να σκοράρει, αλλά δεν έχει αυτό τον φόρτο γκίλερ που λέμε μέσα στην περιοχή. Είναι βέβαια η δεύτερη καλύτερη επίθεση. Έτσι, ναι, ναι. Μην το ξεχνάμε. Πιστεύω, δεν φταίει ότι δεν έχει το φόρτο γκίλερ. Είναι η κατηγορία έτσι. Η κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πολλοί λένε ότι είναι και πιο δύσκολη και από την άλλη εθνική. Δεν είναι τυχαίο. Είναι πολύ δύσκολη. Όλες οι ομάδες είναι ψηλό κοντά, όλες οι ομάδες θα παίξουν κλειστά. Ειδικά με τον Άρη δεν θα κάτσουν να παίξουν την μπάλα κάτω, θα παίξουν με άλλο τρόπο. Είναι δύσκολο να βάλεις γκολ. Αλλά εκεί ερχόμαστε αυτό που είπα, ότι ο Άρης είναι ένα. Δηλαδή, όπως το είπα, ή με τον δύσκολο τρόπο ή με τον εύκολο, θα την πάρει την νίκη. Αυτό δείχνει φέτος. Ενώ πέρσι δεν το έκανε. Ναι, και φέτος άλλωστε οι τρεις απώλειές του είναι όταν δεν σκόραρε. Όταν έμεινε στο 0. Έχει τρεις ισοπαλίες με 0-0 και 14 νίκες από εκεί και έπειτα. Ναι. Εσείς πάντως τη βελτίωση του Εγινιακού πώς την εξηγείς? Έχετε αρκετά νέα πρόσωπα, είστε καλύτερα, πατάτε καλύτερα? Νομίζω ότι μετά την 5η-6η αγωνιστική έχετε δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο. Ξεκινήσατε λίγο... Όχι λίγο, πολύ άσχημα. Βέβαια, πέσατε και σε όλα τα δύσκολα μάτς στην αρχή. Έτσι. Άρη εκτός έδρας, Όφη εκτός έδρας. Ήταν και το πρόγραμμα λίγο βαρύ. Αυτό θα σου έλεγα. Ότι ναι, μεν φταίει το πρόγραμμα, αλλά και εμείς δεν μπήκαμε πολύ δυνατά. Αλλά το πρόγραμμα φταίει 100%. Δηλαδή, όταν έχεις τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, Άρη, Όφη, Δράμα, Καλαμαριά, καταλαβαίνεις. Είναι δύσκολο. Και τότε, ειδικά η Καλαμαριά πήγαινε και για άνοδο, ήταν αλλιώς. Ήταν η απαρχή μάλλον εκεί, Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, τη βλέπεις αλλιώς. Αλλά, εντάξει, το στρώσαμε το πράγμα όπως φαίνεται. Θα πετύχουμε το στόχο μας, είμαι 100% σίγουρος. Και από εκεί και πέρα, όσο μια καλύτερη πορεία μπορέσουμε να κάνουμε, θα είναι και καλό και για εμάς προσωπικά, για σαν ποδοσφαιριστές, για την καριέρα μας. Τι βλέπεις για σένα, για να το κλείσουμε κιόλας... τις προοπτικές στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι δύσκολα τα πράγματα, κακά τα ψέματα, και η football league είναι μια πολύ δύσκολη κατηγορία όπως είπες. Τι όνειρα έχεις προσωπικά? Κοιτάξτε, τα όνειρά μου εννοείται ότι είναι όπως κάθε ποδοσφαιριστής να κάνει μια μακριά καριέρα, την αλφα εθνική εννοείται, να βγάλει κάποια χρήματα και από εκεί και πέρα να δει τι θα κάνει.
Αλλά όπως είπατε, στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε δύσκολα. Εδώ είμαι 23 χρονών και ακόμα με φωνάζουν μικρό, να φανταστείτε. Που δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Μικρός είσαι. Αλλά παρόλα αυτά. 40 ο ένας, 42, σαν πόσο είσαι. Μικρός είσαι. Δεν υπάρχει αυτό. Οι άλλοι στην Ευρώπη, στην ηλικία μας. Έχεις δίκιο, ναι. 18, είναι... Link παίζουν, στα 23 είναι φτασμένοι ήδη. Πλάκα, μόνο 23 ακόμα. Ναι, είμαι 23. Όταν πήρες το πρωτάθλημα με την ΚΑΠΑ 17, πόσο ήσουν? 18 τότε ήμουν. Είχες πατήσει τα 18? Ναι, τόσο, δεν δείχνει τόσο μακριά αλλά και τόσο κοντά αυτή η πενταετία πίσω? Αυτό ακριβώς που είπες, αυτή η έκφραση τα λέει όλα. Τόσο μακριά αλλά και τόσο κοντά. Μάλιστα. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για εσένα προσωπικά, καθώς έχεις ακόμη πολλά χρόνια ποδόσφαιρο μπροστά σου. Κυριακή να χάσετε όμως. Μετά πάρτε τα σερί 10 μάτς συνεχόμενα, δεν μας ενοχλεί. Κοίταξε, το λέμε σε όλους αυτό, να ξέρεις, όσους φιλοξενούμε από τους άλλους, το λέμε. Ναι, να είστε καλά. Έχει πετύχει μέχρι τώρα πάντως. Να είσαι γερός, Παντελή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.